Πάλι ο Κάντι. Τα κουνάκια των Ολαϊτάν που ανοίγεται στην περιοχή. Το πλασέ κοντράρι ξανά και η μπάλα στα δίχτυα. Στο δοκάρι και στα δίχτυα. 1-3 από τον Ολαϊτάν αυτή τη φορά. Άλλη μια φορά, κοιτάξτε το ταπουνάκι του Κάντι. Παίζουν με τα μάτια από τους δύο παίκτες. Το λάθος που έγινε. Ο Κωνσταντινίδης κρατάει. Κόντρες ευνοούν τον Ολαϊτάν και τον Καλογέρη. Ο Λαϊτάν έχει ανεβεί ο Καλτσάς στην άλλη πλευρά. Αλλάζει παιχνίδι ο Νιγηριανός Καλτσάς για τον Κάντι. Πάει για το πλασέ ο Νοτιοαφρικανός Καλτσάς. 1-2. Δηλαδή να ανατρέπεται το σκορ με 2-1. Ο κ. Παπαδόπουλος θεώρησε ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ομάδα του με 4-4-1-1, πιο αμυντικό σύστημα, το σκορ. Αλλά 45 λεπτά είναι πολύ. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα. Τάντιτς κάνει το γύρισμα από κοντά. Το 1-0 από τον Ολαϊτάν σε μια στιγμή που βρέθηκε εκτεθειμένη. Ολάξανα το πλάγιο, εκτέλεση προς τον Τάντιτς. Δεν υπάρχει φυσικά offside, έτσι. Γύρισμα. Ο Ολαϊτάν πιο γρήγορα βάζει το πόδι. 1-0. Με δια της δικαστικής οδού, παλιά για τον Κάντι. Κάντι θα κάνει το πλασέ out της Βέρειας. Δεν υπάρχει offside φυσικά. Τρέχει ο Κάντι, πιο γρήγορος από το Σπίνουλα, δυνατό και... Λαγκλέ θα πάρει την μπάλα, θα τη βάλει κάτω, προωθείται, παλιά για τον Ολαϊτάν, το πλασέ 2-0. Στο 44ο λεπτό. Γεωργιάδης για το Φαρινόλα. Ο Λαϊτάν για το Φαρινόλα κάθετα, δεν υπάρχει offside, γυρίζει ο Αργεντίνος, όχι καλά. Ο Λαϊτάν το σουτ κοντράρι στον Παγόνι, ξανά ο Νιγηριανός έξω. Πέρις για τον Καλτσά. Ο Λαϊτάν πρωταγωνίστησε στη φάση του πέναλτι, κυτρινίστηκε μάλιστα θεωρώντας. Εδώ και μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα με την κατοχή. Για να δούμε τον Ολαϊτάν όμως. Ο Ολαϊτάν κάνει την τρίπλα. Μένει όρθιος, πασάρει στον Μπαρκάν. Το σουτ κοντράρι από κοντά το πλασέ. Για να δούμε. Ο Παντελίδη ήταν για την θέση που ήθελε να πάρει ο Μπαρκάν. Για να δούμε τώρα τον Καλογέρη που ανοίγεται. Δυνατά πλάγια για τον Ολαϊτάν. Ο Νιγηριανός γυρίζει για τον Καλτσά. Αυτός με στην περιοχή το γύρισμα από Μάκρη. Βεργόνης. Ολαϊτάν. Αμπρόπλο στο έδαφος, Καλτσάς, το άνοιγμα για τον Ολαϊτάν, μέσα στην περιοχή, το Αστέρα. Την γωνία, τον Ολαϊτάν, προσπαθεί να αποφύγει τον Παντίδο, η τρίπλα, όχι, υπάρχει πέναλτι, όντως. Λαγκλέ, σημαδεύει τον Ολαϊτάν, παίρνει ο Νιγηριανός, βάζει κάτω την μπάλα, θα πάει και για το σουτ, κοντράρι όμως, ο Βαγγελόπουλος. Καθάρισε νέο λάθος εκεί ο Χρήστου. Μεγάλη περιοχή του Πανθραϊκού. Φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του να πέσουν πάνω του ώστε να του σταματήσουν τη φόρα που έχει όπως τώρα. Για να δούμε τον Ολαϊτάν λοιπόν. Μένει όρθιος, δεν περνάει η μπαλιά του. Ξανά ο Λαγκλέ. Καλό. Ολαϊτάν. Φαρινόλα με τη μία για τον Ολαϊτάν. Έχει την πλάτη τον Παγόνι. Κερδίζει το φάουλ. Και πάλι μπροστά με τον Μπαρκάν. Γυρνάει για τον Ολαϊτάν. Κάντι με το κεφάλι, εύκολα. Γελόπουλος, Τζιμογιάννης, ο Λαϊτάν έχει χώρο για να κινηθεί. Ξεφεύγει από πλάγια θέση ο Λαϊτάν, κάνει και το σούτ, μπλοκάρει ο Κουτσόπουλος. Τζιμογιάννης, ο Καλτσάς έβαλε κάτω, ο Λαϊτάν, Καλτσάς, το σούτ από μακριά, out. Τώρα τους φιλοξενούμενους, γιατί δεν υπάρχει φόρ περιοχής ψηλός από τη Βέρεια. Καλτσάς, το σούτ δυνατό, το Τάδο μοιάζει εντελώς αποκομμένος, γιατί ο παίχτης που θα έπρεπε να έχει από πίσω του, ο Ουρτάδο, λείπει. Και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ουρτάδο κάποιος άλλος. Το σούτ από το Φαρενόλα δίνει τον προπονητή του Πυρικού. Θα πάμε σε λίγο. Ο Λαϊτάν θα κάνει το σούτ ξαφνικό. Δεν έχει πρόβλημα ο Σιμενίδης. Μπλοκ. Θα βρει όμως τον Λαγκλέ. Ο Λαϊτάν κρατάει την μπάλα. Κόβει, Γεωργιάδης. Ο Λαϊτάν, κάτω για το Φαρινόλα. Κρατάει ο Αργεντίνος, γυρίζει για τον Ολαϊτάν, δεν προλαβαίνει. Το Βεργόνι, ο οποίος είναι τραυματίας και είναι στον πάγκο, μάλλον προέρχεται από τραυματισμό και ήταν ανέτοιμος κάτω στον πάγκο. Ο Λαϊτάν, το τακουνάκι δεν περνάει, ξανακερδίζει. Γεωργιάδης, κόρνερ. Γεωργιάδης με αρκετό χώρο μπροστά του, κοιτάζει τον Ολαϊτάν. Θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ανεβαίνει ο ίδιος Γεωργιάδης, στην περιοχή ο Μπαρκάνης, σέντρα, το γύρισμα, έχει βρει στο δοκάρι από πάνω η μπάλα. Διορθώνει ο Καλογέρης. Καλτσάς, ο Λαϊτάν.
Νιγηριανός κρατάει. Γεωργιάδης η σέντρα. Μπάλα περνάει από αρκετούς. Ο Λαϊτάν με τη μία. Τρέχει ο Κάντι. Τρέχει και ο Παγώνης εκεί. Ο Κάντι τσιμπάει την μπάλα. Ο Λαϊτάν μπροστά με το κεφάλι. Καλτσάς. Γλιστράει ο Βαγγελόπουλος. Δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Λαϊτάν μπερδεύεται, διορθώνει και ανοίγει για τον Φαρινόλα. Μπροστά ο Κάντι. Φαρινόλα θα βγάλει τη σέντρα. Μπαλιά κατά. Πάει να χτυπήσει το παιχνίδι ο Πανθρακικός, βάζοντας ένα δεύτερο φορ και μάλιστα φορ περιοχής για να πάρει και τις σέντρες. Θα υπάρχει και κάποια εσωτερική αλλαγή, θα το δούμε αυτό. Ο Λαϊτάν για τη Βέρεια. Ο Λαϊτάν με τρίπλες, θέλει στήριγμα, αλλάζει πλευρά για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδη. Ο Κάντι θα μπει δυνατά στην φάση. Ο Λαϊτάν. Κατά την μπάλα ο Νιγηριανός. Φαρινόλα με την μία στον Αμαραντίδη. Κάνει την κίνηση ο Μπαϊκαρά, περνάει από αρκετούς. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής. Ο Λαϊτάν. Μένει όρθιος. Ο Λαϊτάν, η μονομαχία. Μουνάφο, ο Νιγηριανός κερδισμένος. Δυνατά, ο Λαγκλέ μπροστά. Πάμε λίγο και πάλι στον Κώστα Κουντούλα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε Κώστα με το ρεπορτάζ. Να ολοκληρώσουμε ότι έγινε η τελευταία μεταγραφή την χθες για την σήμερα, μάλλον. Δεν βγαίνει κόντρα, δεν ήταν καλή παλιά. Ο Λαϊτάν. Ο Λαϊτάν, υπάρχει φάουλ από το Στάθη. Ο Λαϊτάν είχε ζητήσει πέναλτι νωρίτερα πριν από τον γκολ από το οποίο πήραν. Πιαν δεν πίστευε το ότι δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του. Κρατούσε καλά, θεωρεί, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με πιο σφιγμένες αντιδράσεις ο κύριος Καλαϊτζίδης, αλλά ο Πάγκος ασφαλώς περιχαρής. Πανηγύρισαν έξαλλα το 1-0 της Βέρειας. Μια κάρτα την οποία θα δει τώρα ο Κιλιάρας. Καλογέρης έδιωξε. Κάντι, ο Λαϊτάν. Ανεβαίνει ο Φαρινόλα δίπλα του. Κρατάει ο Λαϊτάν, τον σπρώχνουν φάουλ. Γιάδης. Έρχεται ξανά. Ο Μουνάφο χάνει όμως από τον Λαϊτάν και προϋποθέσεις για να βγει στην κόντρα τώρα η Βέρεια. Ο Λαϊτάν με κενό χώρο μπροστά του, ανεβαίνει ο Καλτσάς πλάγια και απ' την άλλη ο Μπαρκάν βλέπει τον Καλτσά. Καλτσάς καθυστέρει όμως τώρα και επιστρέφει ο Πανθρακικός. Γεωργιάδης με τη μία για τον Λαϊτάν, θα κάνει και ένα σουτ εξασθενημένο όμως. Δεν έχει πρόβλημα ο Κουτσόπουλος. Θερινή καλοκαιρινή περίοδο, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, αυτό το πολύπαθο πρωτάθλημα της Football League που άργησε να αρχίσει βεβαίως. Εδώ υπάρχει φάουλ, έκανε χέρι ουσιαστικά ο Πακάλτης και θα δει την κίτρινη κάρτα. Μπροστά Τζιμογιάννης τυφλά απλά για να ευνηδιάσει την άμυνα του Πιερικού και κίνεται το λάθος ο Λαϊτάν. Πήρε από το λάθος που έκανε ο Κοτσιόπουλος και θα κερδίσει το φάουλ